Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο γύρω από το αγαπημένο μας θέμα, τη γαλλική καρτομαντία. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Δεζιώτης, παρακολουθεί το κανάλι Κωνσταντίνος στο YouTube. Όσοι ενδιαφέρεστε να μάθετε τη μέθοδο Λεπετή Λενορμάν, θα μπείτε στην ιστοθέση cartomancy.goodsalon.com. Όσοι έχετε λογαριασμό στο Facebook, μπορείτε να μας βρείτε στην ομάδα Συστήματα Καρτομαντίας και στη σελίδα Χαρτομαντία Λενορμάν. Στο προηγούμενο βίντεο διαβάσαμε και σχολιάσαμε ελαφρώς τη συνέντευξη του Ντομινίκ Ντουπλά, την οποία είχε δώσει τον Οκτώβριο του 2014. Στο σημερινό θα μιλήσουμε για το σύστημα που δημιούργησε το τέλος δεκαετίας του 90, το Oracle de la Triade, η δέσμη γενικής μαντίας της Τριάδος στα ελληνικά. Είναι το νούμερο 3, ήταν το νούμερο 3 σύστημα στη Γαλλία το 2014, όπως μας μεταφέρει ο ίδιος ο δημιουργός και ο συγγραφέας. Είναι ένα σύστημα που αποτελείται από 57 κάρτες μεγάλου μεγέθους. Θεωρείται δέσμη γενικής μαντίας, αλλά κλείνει προς την κλασική καρτομαντία, καθώς τα νοήματα που δίνει είναι συγκεκριμένα. Συνεπώς δεν μπορούμε να τη δούμε με το ευρύ οπτικό μάτι μιας δέσμης γενικής μαντίας, καθώς τα νοήματα είναι κάπως σαφέστερα, αρκετά σαφέστερα θα λέγαμε, από οποιαδήποτε δέσμη γενικής μαντίας. Και κάτι άλλο διαφορετικό με αυτή τη δέσμη είναι ότι συνοδεύεται από ένα βιβλίο μεγάλο, εδώ, το οποίο εξηγεί όλο το σύστημα με τις ερμηνείες των καρτών, με τα ρηξίματα, με τη σκέψη του Ντομινίκ Ντουπλά στις πρώτες σελίδες και έχει και ελαχιστότατα παραδείγματα. Το συνοδευτικό μικρό λευκό βιβλίο αυτής της δέσμης είναι γραμμένο στα γαλλικά και στα αγγλικά, αλλά αυτά που γράφει μέσα δεν θα σας βοηθήσουν να το χρησιμοποιήσετε για μαντία, καθώς είναι κακομεταφρασμένο και περιέχει μόνο λέξεις κλειδιά και κάποια από τα ρηξίματα. Τα ρηξίματα γράφει καλά, αλλά η λέξη κλειδιά είναι αρκετά περιορισμένες, θα λέγαμε, δεν βοηθούν πρακτικά κάποιον να το χρησιμοποιήσει για μαντία. Το διαφορετικό με αυτό το σύστημα είναι, μολονότι έχει μια πολύ συγκεκριμένη και αυστηρή δομή που μας αρέσουν εμάς αυτά εδώ στην καρτομαντία, δηλαδή σε κάθε κάρτα θα δείτε τον αριθμό της, τον τίτλο της, τις λέξεις κλειδιά, τα όργανα του σώματος κτλ, την εικόνα από κάτω και εδώ ξεκινάει η περιγραφή της κάρτας. Και αφού τελειώσει η περιγραφή, τι σημαίνει αυτή η κάρτα ως χαρακτήρας ανθρώπου. Δηλαδή, αν ρωτάμε για το χαρακτήρα ενός ανθρώπου, εδώ είναι η ερμηνεία. Τι σημαίνει αυτή η κάρτα στο υλικό πεδίο, τι σημαίνει στις σχέσεις, τι σημαίνει σε δουλειά. Το υλικό πεδίο είναι τα οικονομικά. Δουλειά, τι δουλειά θα κάνει. Και στο τέλος μας έχει ενδεδειγμένους συνδυασμούς. Αν η κάρτα αυτή βρίσκεται σε κάποια από αυτές εδώ, σημαίνει ένα πράγμα ακόμα. Και τι σημαίνει και στο πνευματικό πεδίο, αν κάποιος κάνει ερωτήσεις για την πνευματική του πρόοδο, θα λέγαμε. Συνεπώς έχουμε τις λέξεις κλειδιά που είναι η γενική ερμηνεία, η οποία είναι πολύ περισσότερο εμπλουτισμένη από αυτή που θα δείτε στο συνοδευτικό λευκό βιβλίο εδώ, και για κατηγορίες ερωτήσεων συγκεκριμένα νοήματα, ανακάρτα αυτά. Συνεπώς, αν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό το σύστημα, ο απαραίτητος πρέπει να διαβάσει το βιβλίο και τις ερμηνείες των καρτών. Το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου είναι οι ερμηνείες των καρτών. Μισό λεπτό να σας δείξω και συγκεκριμένα. Λοιπόν, αυτές οι πρώτες σελίδες είναι εισαγωγή και τα ρηξίματα και όλο το υπόλοιπο, δείτε εδώ και τη διαφορά, είναι οι ερμηνείες των καρτών. Άρα πρέπει οπωσδήποτε κάποιος για θέματα, ας πούμε, οικονομικά και για θέματα συναισθηματικά, που είναι τα κυρίως θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους, να μελετήσει αυτές τις λέξεις κλειδιά και τις ερμηνείες αυτών. Και να έχει και τον όρο συνδυασμός. Τώρα, οι συνδυασμοί των κατών εδώ πέρα δεν είναι όπως τις Λενορμάν, που είναι, θα λέγαμε, ένας γρίφος κάθε φορά, αλλά είναι πολύ σαφείς. Εάν διαβάσετε συνδυασμούς κάποιων καρτών, πολύ εύκολο θα μπορείτε να βρείτε και τους δικούς σας. Και από προσωπική εμπειρία σας λέω ότι αυτοί οι συνδυασμοί δεν είναι απόλυτοι. Δηλαδή, ανάλογα με το τι σας λέει ο δέκτης και την εμπειρία που έχετε εσείς ως καρτομάτης από άλλο σύστημα, τροποποιείτε πολύ εύκολα αυτούς τους συνδυασμούς και τους κάνετε καλύτερους, προσαρμόζοντας την κατάσταση κάθε φορά. Αυτό είναι εφαρμοσμένη καρτομαντία, αγαπητοί φίλοι, και όχι η τυφλή ακολούθηση ενός βιβλίου.
Όμως απαραίτητος χρειαζόμαστε αυτά τα νοήματα που γράφει εδώ ο κύριος Ντουπλά και φυσικά τη δέσμη του. Το βιβλίο θα το βρείτε από τις εκδόσεις De Gang 1999 από τον ίδιο το συγγραφέα γραμμένο, 250 σελίδες είναι ασπρόμαυρο, 20 ευρώ έχει. Και αυτό το διάστημα η δέσμη αυτή στο Amazon έχει 25 ευρώ αντί 30. Να δούμε λίγο και τις κάρτες και μετά να σας προχωρήσω στα θεωρητικά. Δεν υπάρχουν αντίστροφες κάρτες εδώ πέρα. Είναι όμορφες κάρτες, πολύ ωραίες. Και να δούμε και μερικές στοιχεία, ας πούμε. Όπως βλέπετε υπάρχει ένα κύριο σύμβολο, το οποίο πλαισιώνεται από άλλα σύμβολα διαφορετικών παραδόσεων. Έχει κάνει μία μίξη, είναι μία δέσμη ερμητικού τύπου θα λέγαμε, καθώς ενώνει σχετικές παραδόσεις. Υπάρχουν θετικές, αρνητικές και ουδέτερες κάρτες. Κάποιες κάρτες είναι πολύ απλές, όπως αυτή που μόλις είδατε. Εδώ έχουμε μια αρνητική κάρτα. Κάποιες είναι πολύ σύνθετες. Εδώ έχουμε μια πολύ απλή κάρτα. Μαύρο με λίγο... είναι το σκοτάδι. Με λίγο άσπρο επάνω. Εδώ έχουμε άλλη μια αρνητική κάρτα. Προφανή τα νοήματα, μπορείτε να τα καταλάβετε και μόνοι σας. Και εδώ έχουμε μια σύνθετη κάρτα με πολλά σύμβολα επάνω της. Το αρνητικό τώρα στις κάρτες είναι η ποιότητα του χαρτιού, καθώς είναι λεπτές, η ποιότητα εκτύπωσης είναι πάρα πολύ καλή, η ποιότητα του χαρτιού μετά από λίγο ανακάτεμα αρχίζουν οι άκρες και χαλάνε σημαντικά θα λέγαμε, παρουσιάζουν αυτή τη σχετική ασπρίλα στις γωνίες και στις άκρες όπως είπαμε και πριν, και δεν είναι αρκετά χοντρό το χαρτί για τα δικά μας τα γούστα που ασχολούμαστε με τις κάρτες θαρό της Μασσαλίας. Κατά τα άλλα η τιμή του είναι πολύ λογική. Είναι λίγο υπερεκτιμημένη η σειρά, υπερκοστολογημένη θα λέγαμε η δέσμη, αλλά δεν πειράζει αυτό. Και θα πρότεινα σε όλους που ασχολούνται με τα γαλλικά συστήματα να του ρίξουν μια ματιά. Λοιπόν, το σύστημα δημιουργείται από τον Dominique Dupla μέσα σε ένα διάστημα 3 ετών θεωρητικής μελέτης και μερικών μηνών ζωγραφιάς. Ο ίδιος το έχει σχεδιάσει. Αποτέλεσμα από 57 κάρτες, γιατί το 5 και το 7 δίνει στο άστρισμά του, στο άστρισμα των ψηφίων το 3. Και αναφέρεται στη σοφία του Ερμήτου του Τρισμέγιστου, την τριαδικότητα του Θεού, τον τρισδιάστατο κόσμο που ζούμε, τη δημιουργία μιας πύλης προς τον άλλο κόσμο και η αριθμολογική αξία του 3 όπως την δίνει ο Ντουπλά, γιατί η αριθμολογία εδώ πέρα δεν είναι ίδια με την αριθμολογία των καρτών Ταρό. Είναι ότι έρχεται το νούμερο 3 και σπάει τη δομή του 2, τη στασιμότητα, της διαδικότητας και ουσιαστικά δημιουργεί τον κόσμο που έχουμε. Μπορείτε να φανταστείτε το 5 των δυναρίων στις κάρτες ταρό της Μασσαλίας και να καταλάβετε λίγο πώς βλέπει το νούμερο 3 ο Ντουπλά. Οι κάρτες τώρα, το ωραίο, φέρουν στοιχεία από την ελληνική μυθολογία. Πολύ ωραίο αυτό. Φέρουν στοιχεία από το χριστιανισμό, όπως δηλαδή κάρτες ταρό μέχρι στιγμής, από τον Ιουδαϊσμό, από την Καμπάλα, πολύ λίγα σύμβολα εκεί πέρα, εκτός από τα γράμματα, τη γαλλική μασονία, πολύ λίγα, δύο σύμβολα είναι όλα και όλα, την αλχημία, πολύ λίγα και εδώ θα δούμε, την αστρολογία, εδώ έχουμε, βλέπουμε και πλανητικά σύμβολα επάνω, και την αριθμολογία. Περιλαμβάνει σύμβολα από αρχαία αλφάβητα, έχει μέσα ελληνικά γράμματα, θα σας αρέσει ελληνικές λέξεις. Τα αρχαία αλφάβητα έχουν την καμπάλα, τη γεωμετρία, γεωμετρικά σχήματα και σχέδια και τη μαγεία. Με πολύ λίγα λόγια, αν αυτή η δέσμη μπορεί να χαρακτηριστεί, είναι μια σύγχρονη δέσμη ερμητικού τύπου. Με πολύ έντονες επιρροές από το χριστιανισμό και την αρχαιότητα. Οι κάρτες του Ντουπλά, δηλαδή αν κάποιος δεν είναι χριστιανός και πάρει μια τέτοια δέσμη, θα το μετανιώσει. Έτσι, το ίδιο και με τις κάρτες ταρό. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν τα έχουν καλά με τη θρησκεία του χριστιανισμού, καλό θα να αποφύγουν αυτές τις κάρτες. Οι κάρτες δημιουργήθηκαν στα νιάτα του εντός 9 μηνών και του πήρε 3 χρόνια η μελέτη των επιμέρους αποκρύφων επιστημών, των συμβόλων. Γιατί θα δείτε και από το βιβλίο και από τις κάρτες ότι αυτό ήταν πολύ πορωμένος με τα συμβόλα. Το άρεσε πάρα πολύ. Και αν σκεφτείτε αυτό που διαβάσαμε στην συνέντευξη, ότι είχε γράψει ένα βιβλίο 600 σελίδων για τα σύμβολα που περιέρχονται σε αυτές τις κάρτες, καταλαβαίνετε τώρα ότι είχε μια σχετική αγάπη, σε σημείο μανίας τα λέγαμε, με τα σύμβολα. Αυτά τα έχει διαιρέσει σε κατηγορίες και τα έχει περάσει σε 57 κάρτες. Τα σύμβολα τώρα που έχει κάθε κάρτα από τις επιρροές που αναφέραμε είναι όλα σχετικά μεταξύ τους. Εδώ δεν υπάρχουν αντιθέσεις και κρυφές παγίδες. Συνεπώς κάθε κάρτα έχει σύμβολα που σχετίζονται με μία ενέργεια.
Άρα όλες οι κάρτες έχουν σαφή νοήματα σχετιζόμενα μεταξύ τους. Συνεπώς το σύστημα είναι ένα αποτελεσματικό και απλό σύστημα για τη χρησιμοποίησή του για σκοπούς μαντείας και πνευματικού ενδιαφέροντος. Όμως, αγαπητοί φίλοι, επειδή σας ανέφερα ότι υπάρχουν νοήματα ανακατηγορίες, μερικές φορές, εάν χρησιμοποιήσουμε μόνο τις λέξεις κλειδιά σε ένα πλαίσιο ερώτηση, ας πούμε συστηματική ερώτηση, τότε θα αποτύχουμε ως μάντης με αυτό το σύστημα, γιατί γίνονται ακόμα πιο ειδικά τα νοήματα σε κάθε κατηγορία. Δηλαδή, μία κάρτα η οποία μπορεί να είναι καλή για υλικά θέματα, για τα χρήματα, οικονομικά, για τη δουλειά, για την καριέρα, σε συναισθηματικά θέματα, στις σχέσεις, μπορεί να είναι αρνητική. Γι' αυτό θα πρέπει κάποιος να μελετήσει οπωσδήποτε το βιβλίο ή να το έχει κοντά του, τέλος πάντων, να κάνει ερμηνείες για να ρίχνει μία ματιά στα επιπλέον νοήματα. Είναι πολύ σημαντικά, λοιπόν, αυτά τα επιπλέον νοήματα, αυτές οι μία-δύο παράγραφοι που γράφει για τα πλαίσια της ερώτησης. Και συνεχίζουμε παρακάτω. Με το που κυκλοφόρησε, γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία χωρίς να χρειάζεται διαφήμιση και σήμερα δεν υπάρχει σχετικό υλικό στο διαδίκτυο. Στα αγγλικά υπάρχει μόνο μία σελίδα η οποία έχει μεταφράσει ουσιαστικά από τα γαλλικά στα αγγλικά τμήματα του βιβλίου, των ερμηνεών των καρτών, χωρίς να παραθέτει τα ρηξίματα. Δεν μπορώ να τη βάλω στην περιγραφή, καθώς είναι λογοκυκλοπή αυτό που έχουν κάνει. Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Όμως όλα μπορείτε να τα βρείτε εδώ στο βιβλίο στα γαλλικά. Και έχουμε ένα σύστημα το οποίο έρχεται μετά το Oracle Berlin, έτσι. Μιλάμε, είναι σοβαρό κατόρθωμα αυτό. Το Oracle Berlin με πολύ μεγάλη ιστορία στην καρτομαντία, ένα από τα πιο δημοφιλή συστήματα στη Γαλλία, έρχεται πριν το Oracle de la Triade du Dupla, το οποίο είναι ένα πολύ σύγχρονο σύστημα, δεκαετία 90. Στη Γαλλία το μέσο κόστος εκπαίδευσης αυτό το σύστημα είναι γύρω στα 400 ευρώ. Και στη χώρα μας, εδώ είναι μια αρνητική διαπίστωση, δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά, ούτε μία λέξη δεν έχει γραφτεί για αυτό το σύστημα, το οποίο είναι διάσημο εδώ και 20 χρόνια στη Γαλλία, έτσι. Για φανταστείτε το λίγο αυτό. Την πρώτη φορά που ακούτε για αυτό το σύστημα καρτομαντίας είναι αυτή, από αυτό το κανάλι. Όπως ακριβώς είχε γίνει και για τη Lenormand, όταν έφτιαχνα τα αντίστοιχα βίντεο και τη σχετική σελίδα στο Facebook. Δεν υπήρχε τίποτα. Λοιπόν, οι συνδυασμοί είναι γραμμένοι και ισχύουν για ορισμένες κάρτες, δηλαδή δεν έχει την κάρτα 1 με την κάρτα 2-57. Έχει για κάθε κάρτα συνδυασμούς που εκείνος έχει επιλέξει. Και επειδή το έχω χρησιμοποιήσει πρακτικά, επαναλαμβάνω ότι αυτά δεν ισχύουν απολύτως 100% και αλλάζουν. Το θετικό εδώ πέρα με τους συνδυασμούς είναι ότι όταν τους διαβάσετε συνδυασμούς ορισμένων καρτών, πρώτον μετά μπορείτε να μαντέψετε πολύ εύκολα και τους συνδυασμούς των καρτών που δεν διαβάσατε ή να δημιουργήσετε δικούς σας σε σχέση και ως απάντηση στην ερώτηση που σας κάνει ο δέκτης. Δεν είναι δύσκολο σύστημα για κάποιον που έχει εμπειρία στην καρτομαντία και γι' αυτό το προβάλλουμε. Ο καρτομάτης πρέπει να προσέξει τη μεταβολή των λέξεων κλειδιών όταν έχουμε διαφορετικό πλαίσιο κατάστασης. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος μένει μόνο στη μελέτη και στην απομνημόνευση των λέξεων κλειδιών, οι μαντίες του δεν θα είναι επιτυχημένες. Έχει μια μέθοδο υπολογισμού χρόνου, πολύ απλή μέθοδο, βασίζεται στην αριθμολογία. Τα ξεφτά πάντα με προσοχή στην καρτομάντια, γιατί δεν υπάρχει κάποιο σύστημα προσέγγισης χρόνου ή ακρίβειας χρόνου στην καρτομάντια, το έχουμε υπόψη αυτό. Και κάθε κάρτα μπορεί να χαρακτηριστεί ως θετική, αρνητική και ουδέτερη, όπως ακριβώς και στη Lenormand. Μόνο που εδώ δίνουμε λίγο περισσότερη έμφαση, όπως θα δίναμε έμφαση σε ένα σύστημα συμπύλα, για παράδειγμα. Από τη συμπεριφορά των καρτών σε ένα ρίξιμο μπορούμε να δούμε αυτό αν είναι ευνοϊκό για τον ερωτώντα ή για την κατάστασή του. Και αν έχουμε ισοψηφία μπορούμε να τραβήξουμε μια επιπλέον κάρτα για να δούμε ποια τάση υπερτερεί. Και ο ντουπλά έχει και ένα σχετικό πινακάκι. Λοιπόν, τώρα αυτό το σύστημα έχει 6 ρηξίματα, αν θυμάμαι καλά. Αυτό που μου αρέσει στα ρηξίματα αυτού του συστήματος είναι ότι είναι σταθερών θέσεων, αλλά και γραμμικά συνάμα. Δηλαδή έχει ρηξίματα 9 και 12 καρτών που διαβάζονται κάρτες σε τριάδες. Δηλαδή έχουμε σειριακά ρηξίματα για μια σταθερή θέση, σειριακό ρήξιμο για άλλη σταθερή θέση, σειριακό ρήξιμο για άλλη σταθερή θέση. Και τα πιο απλά ρηξίματα έχει ένα πολύ απλό ρήξιμο με ζεύγη που θυμίζει κάποιες παλιές περιόδους καρτομαντίας
και ρηξίματα του τριγώνου και του γαλλικού σταυρού, περίπου όπως το ξέρουμε είναι, που ουσιαστικά ανά κάθε θέση έχουμε και μία κάρτα. Αλλά το ρήξιμο του τριγώνου μπορεί να ερμηνευτεί και αυτό γραμμικά, δεν είναι δύσκολο. Γενικώς τα ρηξίματά του είναι πολύ πρακτικά θα έλεγα, όπως και οι κάρτες του. Το μόνο δύσκολο που έχει να αντιμετωπίσει κάποιος είναι ότι το σύστημα είναι γραμμένο στα γαλλικά. Όλες οι ομάδες που θα βρείτε στο διαδίκτυο είναι στα γαλλικά. Όλα τα φόρα που αναφέρω αυτό το σύστημα είναι στα γαλλικά. Πολύ λίγες πληροφορίες υπάρχουν στα αγγλικά, δεν μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε πρακτικά. Τις ερμηνείες των καρτών μπορείτε να τις διαβάσετε σε μια σελίδα στα αγγλικά που σας ανέφερα και πριν, θα δυσκολευτείτε να τη βρείτε. Και τα ρηξίματα θα τα βρείτε και στα αγγλικά από τη συγκεκριμένη δίδυμη στο μικρό βιβλιαράκι. Δεν τα έχει όλα, δεν τα έχει και πολύ αναλυτικά, αλλά μπορείτε να τα δουλέψετε, δεν είναι δύσκολο. Τώρα, εγώ όσο καιρό δεν έκανα βίντεο, μελέτησα αυτό το βιβλίο και στην γλώσσα LaTeX κάτσα και το έγραψα στα ελληνικά. Αυτό. Οπότε έχω όλο το βιβλίο εδώ γραμμένο στα ελληνικά για προσωπική χρήση, δηλαδή δούμε και λίγο από μέσα. Έχω κάνει μια σύνοψη όλων των ερμηνεών και περιμένω να το χρησιμοποιήσω και να κάνω μερικά βίντεο να σας μιλήσω για αυτό το σύστημα. Αυτά ήθελα να σας πω αγαπητοί φίλοι, εύχομαι να σας άρεσε το σημερινό βίντεο, μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας. Λοιπόν, εδώ έχουμε το συνοδευτικό βιβλιαράκι, το οποίο είναι γραμμένο σε αγγλικά-γαλλικά. Εδώ είναι η γαλλική πλευρά, δεν μας ενδιαφέρει τώρα. Και εδώ είναι η αγγλική πλευρά, να το δούμε λίγο μαζί. Στην αρχή έχει το πρώτο ρήξιμο, το ρήξιμο του τριγώνου, ένα απλό ρήξιμο. Μια παραλλαγή αυτού είναι ο σταυρός. Εδώ έχει ένα ρήξιμο 12 καρτών που είναι το πιο πολύπλοκο. Και υπάρχουν και άλλα τρία ρηξίματα που δεν τα περιγράφει εδώ πέρα. Και ξεκινάνε τώρα οι κάρτες με μετάφραση στα αγγλικά και κάποιες λέξεις κλειδιά, αλλά δεν είναι πλήρης η λέξη κλειδιά. Δηλαδή, εάν χρησιμοποιήσει κάποιος μόνο αυτό το βιβλιαράκι, θα πρέπει να είναι αρκετά έμπειρος και να χρησιμοποιεί τη διαίσθησή του για να βγάλει άκρη. Θα έχει πρόβλημα, αν δεν πάρει το βιβλίο διπλά. Εδώ είναι το κουτί της δέσμης. Δεν είναι και κανένα ανθεκτικό κουτί. Αλλά ποτέ δεν είναι αυτά κουτιά. Σύμφωνα με τον Ντουπλά, αυτή η δέσμη δημιουργήθηκε το 1992 και κυκλοφόρησε. Τώρα πάμε να δούμε τις κάρτες. Εγώ τη χρησιμοποιώ αυτή τη δέσμη, οπότε δεν θα τη δείτε στη αριθμολογική σειρά.